Έχω να κάνω τρία σχόλια. Το πρώτο είναι αυτό που ακριβώς που ρωτάτε. Ο κ. Βέτας πάντα ψάχνει να βρει κάποιον άλλον ότι έχει ευθύνη. Θέλω να σας πω ότι είστε κυβέρνηση. Το πώς καθορίζονται οι εργασιακές σχέσεις δεν εξαρτάται από το ΣΕΒ. Η κυβέρνηση νομοθετεί. Δεν είναι παραγωγικός φορέας, κύριε Μηταράκη. Ναι, αλλά με υπουργική απόφαση θα το κάνουμε εμείς όπως το κόψετε εσείς κάποτε. Κάνετε λάθος, αυτό είναι μια λάθος λογική. Εντάξει, θα το ΣΕΒ που τα ακούει τώρα θα σμαλώσει. Θα τα πείτε στο τέλος. Θα τα πείτε στο τέλος. Δεν έχω ιδιαίτερη σχέση με το ΣΕΒ, άρα δεν νομίζω ότι θα σμαλώσει. Λοιπόν, κατά πρώτον, η κυβέρνηση νομοθετεί. Αύριο, παραδείγματος χάρη, φαίνεται ένα νόμο για τις εργασιακές θέσεις. Για μας, κάνετε πιο εύκολο το να υπάρχει για Μηταράκη. Τον ψηφίσαμε. Εμείς το καταψηφίσαμε. Τον ψηφίσαμε, είδατε. Ναι, τον ψηφίσαμε. Άρα λοιπόν πάτε, ενώ δεν θέλετε να μαλώσετε με το ΣΕΒ, πάτε μαζί με τον ΣΕΒ. Επιτρέπετε. Συγγνώμη, όταν λέτε ότι ο νόμος κάνει πιο εύκολο το να υπάρχει αδήλωτη εργασία. Μειώνει πάρα πολύ τα πρόστιμα σε περίπτωση αδήλωτης εργασίας. Δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για την επεργασιμότητα των συλλογικών συμβάσεων, κύριε Μηταράκη. Το νόμο ψηφίζουμε αύριο. Δεν το ψηφίσαμε ακόμα το νόμο αυτό. Μιλάμε για το ψηφίσαμε. Για αδήλωτη εργασία ήταν 10.500, ο ΣΥΡΙΖΑ φέρνει 70% έκπτωση με κάποιες προϋποθέσεις αυτά τα πρόστιμα. Άρα κάνει πιο... Δεν μιλώ για αυτά. Το 70% έκπτωση είναι να τον προσλάβει για ένα χρόνο. Στον οποίο θα δώσει ασφαλιστικές εισφορές πολύ λιγότερες από το πρόστιμο που γλιτώνει. Είναι κερδισμένος ο εργοδότης από αυτή την έκπτωση. Άρα η αμείωτη, θέλω να σας πω ότι η αδήλωτη εργασία μειώθηκε 27 μονάδες την περίοδο 12-15 και μόνο 6 μονάδες στην περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Το πρώτο μου λοιπόν σχόλιο στον κύριο Βέτα, ο οποίος ελπίζω να με ξαναδιακόψει, είναι ότι ο ΣΕΒ δεν είναι κυβέρνηση, εσείς είστε κυβέρνηση. Αν πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξετε την εργασιακή νομοθεσία, σας θυμίζω ότι εσείς νομοθετήσατε τις ομαδικές απολύσεις, άρα μην παραπονιέστε για το ΣΕΒ. Δεύτερο σημείο, μιλήσατε για το θέμα των τραπεζών. Πράγματι, ο ελληνικός λαός επένδυσε στις τράπεζες για την ανακεφαλαιοποίησή του και τα έχασε όλα αυτά τα λεφτά το καλοκαίρι του 2015, όταν κλείσαν οι τράπεζες, έγινε η αναγκαστική τρίτη ανακεφαλαιοποίηση επί Βαρουφάκη και χάθηκε όλη η περιουσία του δημοσίου στο τούχο σου. Το τρίτο σημείο που θέλω να κάνω, φαίνεται ότι ο κύριος Τσίπρας νιώθει τύψεις που είναι στη Θεσσαλονίκη. Νομοθετεί αύριο η κυβέρνηση να καθιερώσει το Σύνδεσμο Βιομηχάνων Βορείου Ελλάδος ως ισότιμο κοινωνικό εταίρο. Φαίνεται ότι επειδή έχουν καλύτερες σχέσεις με τον ένα σύνδεσμο αντί με τον άλλον, είναι ο κύριος Τσίπρας που κάνει παιχνίδια για τις τύψεις που νιώθει στη Θεσσαλονίκη. Να δώσω μια απάντηση. Έχουμε λοιπόν την πρωτεύουσα, έχουμε μια μεγάλη πόλη η οποία έχει βιομηχανία, έχει επιχειρήσεις. Τι είπατε πριν από λίγο? Έφτασε το 18 ο κύριος Τσίπρας να υλοποιήσει μια υπόσχεση προς τον επιχειρηματικό κόσμο της Θεσσαλονίκης, της Βόρειας Ελλάδας, που δεν το είχατε κάνει εσείς, να τον κάνει ισότιμο μέλος. Μόνο στους εθνικούς. Καταλάβατε, κύριε Μηταράκη. Μόνο σας το είπατε. Δεν ήταν ισότιμο μέλος για σας. Γιατί... Δεν υπήρξε ποτέ συνομιλητής ισότιμος της Αθήνας η Βόρεια Ελλάδα. Ήταν μόνο και μιλάτε λοιπόν για τον διάκανο Τσίπρα σήμερα. Θα το κάνει, θα το υλοποιήσει ο κύριο Τσίπρα σήμερα. Δεν σας είπα εγώ για το νομοσχέδιο που ψηφίζουμε. Για τις τύψεις. Σας είπα, κύριε Μηταράκη, μισό λεπτό. Αυτές είναι τύψεις. Εγώ σας είπα. Μην το πάτε λοιπόν στην αδήλωτη εργασία. Η αδήλωτη εργασία δεν έχει ψηφιστεί ακόμη. Πάμε λοιπόν. Θα το φέρουν εκλογές τα αποτελέσματα. Θα δείτε αύριο. Εάν είναι τύψη, όχι. Πάμε λοιπόν. Μπράβο. Δεν έχει ψηφιστεί αυτό. Σας μιλώ για αυτό που δεν ψηφίζετε πριν από λίγο καιρό. Την επεκτασιμότητα των συλλογικών συμβάσεων. Επομένως και τη δυνατότητα, μας ακούει ο κόσμος τώρα, και τη δυνατότητα να επιστραφεί σε αυτόν τον άνθρωπο ένα μέρος εισοδήματος μέσω της επιστροφής, για παράδειγμα, του επιδόματος γάμου. Το αναιρείτε? Γιατί δεν το ψηφίσατε? Φέρτε το. Συγγνώμη. Συγγνώμη, από την επεκτασιμότητα την ψηφίσαμε. Από πότε θα ισχύει? Την επεκτασιμότητα από 1η-19. Δεν πήρατε χαμπάρι, το ψηφίσαμε. Για το επίδομα γάμου. Όχι, κύριε Μηταράκη. Την επεκτασιμότητα. Για το επίδομα γάμου που λέτε. Την επεκτασιμότητα. Την ψηφίσαμε. Δεν το πήρε χαμπάρι. Λοιπόν, το θέμα είναι λοιπόν ότι έχουμε μπροστά μας πολλά πράγματα να κάνουμε, κυρίως στον εργασιακό χώρο. Οι εκλογές απέχουν πάρα πολύ. Ο Αύγουστος, 21 Αυγούστου, είναι πιο κοντά μας. Θα έχουμε λοιπόν μεταξύ 21 Αυγούστου και 12 του 18 να υλοποιήσουμε ένα πακέτο μέτρων και από εκεί πέρα, κύριε Μηταράκη, αύριο, θα δούμε πώς θα αλλάξει η ατμόσφαιρα και σε ποια μεριά θα πάει. Αύριο έρχεται στη Βουλή η τροπολογία. Μια φράση για να κλείσουμε. Ναι. Αύριο το πρωί έρχεται η τροπολογία της Νέας Δημοκρατίας στη Βουλή, η τροπολογία του Κυριάκου του Μητσοτάκη, για να μην περικοπούν οι συντάξεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα την ψηφίσει ή θα εξακολουθεί να παίζει με τον πόνο των συνταξιούχων. Μάλιστα. Θα το μάθετε 22 Αυγούστου. Σας ευχαριστώ πολύ και τους δύο.